Μέσα σε ένα πολύ όμορφο και ζεστό κλίμα και με διάθεση για πολύ χορό και τραγούδι, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου, η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Υπηρωτών Ανοβέρου. Το Ήπειρο στη Βιέννα βρέθηκε στο Ανόβερο για να καταγράψει την εκδήλωση, η οποία και θα προβληθεί αύριο το βράδυ στις 9 μέσα από το σταθμό μας. Για ακόμη μια φορά είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον Διοικητικό Συμβούλιο για την όλη προσπάθεια που γίνεται ώστε να φέρει κοντά τους Έλληνες αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, ενώ γνωρίσαμε και τα παιδιά που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας που ιδρύθηκε πριν από ένα μήνα. Πολλές ευχές, χρόνια πολλά σε όλους στην πατρίδα. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, καλές μέρες, αγάπη, ευτυχία σε όλους. Τι να πω, ναι, κάθε χρόνο εμείς εδώ στον Όβερο κάνουμε τη γιορτή αυτή, τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, προ-Χριστουγεννιάτικη, ας πούμε, σαν σύλλογος αδελφότητα υπηρωτών. Και προσπαθούμε να μαζέψουμε τον κόσμο του Ανοβέρου και περιχώρων, τους υπηρώτες και όχι μόνο, να γλιτήσουμε μαζί. Νιώθετε ότι το καταφέρνετε και γενικότερα έχετε κοντά τον κόσμο στο σύλλογο? Υπάρχουμε σαν αδελφότητα εδώ πέρα 40 χρόνια. Είχατε έρθει εδώ το Μάη που κλείσαμε τα 40 χρόνια και κάναμε τη μεγάλη την εκδήλωση. Φάνηκε εκεί πέρα ότι ο κόσμος όντως μας αγαπάει, γιατί δεν ήταν μόνο εδώ οι δικοί μας που ήρθαν ούτως ή άλλως, αλλά έχουν έρθει και πάρα πολύ εκτός Ανοβέρου, από μιλάμε 300-400 χιλιόμετρα αποστάσεις, που μας, μας κάνανε τη μεγάλη την χάρη και ήρθανε. Και μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτούς όλους τους συλλόγους. Μιλάμε για Μπίλεφελντ, μιλάμε για Αμβούργο, μιλάμε για Πλέτενμπεργκ, τον φίλο μας ο Τζόρτζι που τον ξέρει πλέον όλη η Ελλάδα και άλλους συλλόγους. Βέβαια είναι δύσκολα αυτή η καιρή, δύσκολα προς την νεολαία. Εδώ στο εξωτερικό που ζούμε έχουμε το πρόβλημα, επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν εδώ με Γερμανούς, μεγαλώνουν με πολλές φυλές, λίγο διασπάει, δηλαδή υπάρχει λίγο κίνδυνος να χαθεί η παράδοση, να χαθούν οι ρίζες μας για να καταλάβουμε πού προερχόμαστε. Γιατί όπως και να έχει, και πολλοί μιλάνε, στη Γερμανία παραμένεις Έλληνας, που εγώ 42 χρόνια ζω εδώ πέρα, ακόμα είμαι ο ξένος. Δεν είμαι ο Γερμανός και ούτε ο Γερμανός πρόκειται να με κάνει ποτέ Γερμανό και να πει έλα είσαι πατρίδα εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό προσπαθούμε, και ειδικά τώρα το τελευταίο καιρό προσπαθούμε πάρα πολύ να εντάξουμε και την νεολαία. Να την εντάξουμε όμως και ένεργα, όπως θα δείξετε μετά και στα πλάνα. Έχουμε ιδρύσει πριν κανένα μήνα ένα Δέλτα Σίγμα νεολαίας. Τους προσπαθούμε τώρα τα παιδιά σήμερα ειδικά να τους βάλουμε λίγο στο ρυθμό, να δούνε πώς λειτουργεί μια εκδήλωση, πώς οργανώνεται. Με αυτόν τον τρόπο κιόλας να τους δέσουμε και λίγο με την παράδοση. Προσπαθούμε με ένα χορευτικό το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να κάνουμε και άλλα για νεολαία, γι' αυτό φωνάζουμε προς τα έξω, ελάτε, να έρθουν οι νέοι, να μας πούνε τι θέλουν, τι περιμένουν από μας, τι ζητάνε, ώστε να το προσφέρουμε, ώστε να τους κερδίσουμε και να καταλάβουν από πού προέρχονται, ποιες είναι οι ρίζες τους, από πού είναι, ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τα έθη, τα ήθη μας και όλα αυτά. Πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά και όχι μόνο εμείς εδώ πέρα οι υπηρώτες, αλλά εδώ στον Όβερο έχουμε ένα πολύ καλό, είμαστε οι φορείς όλοι ενωμένοι. Είμαστε γύρω στους 10 συλλόγους και κάνουμε και δουλειές, διάφορες εκδηλώσεις ενωμένα μαζί. Π.χ. κάθε χρόνο στην πιο κεντρική πλατεία του Όβερου, κάθε 25η Μαρτίου, μεγάλη επέτειο και γιορτή που καλούμε όλους και μαζεύουμε πάνω από 5.000 κόσμο. Που είναι όμως μια προσπάθεια όλων των φορών. Αγαπημένοι, φιλικοί και δεν παίζει ρόλο από πού προέρχονται από την Ελλάδα, γιατί στην εν τέλει όλοι είμαστε Έλληνες. Και αυτό δεν κάνει να το ξεχάσουμε ποτέ. Έλα να φύγει η δούμε, αγάπη μου γλυκιά. Και μάτυρας θα είναι ρίγαμη κερασιά. Στεναχωριέσαι, Ρήνα μου, σπου να έρθω στην ξενιτιά που θα με εσένα θα καταβώ. Έλα να φιλήθουμε, αγάπη μου γλυκιά, και μάτυρας θα
να είναι ρίναμη και λαζιά. Ήθεστε να γιορτάζουν όλοι οι πυρώτες με αυτόν τον τρόπο, με παραδοσιακή μουσική, με κλαρίνα, με χορό. Δεν γίνεται αλλιώς, γιορτές χωρίς κλαρίνα. Και θέλω να μου πείτε, και βλέπω ότι πέρα από οι πυρώτες εδώ έρχονται και οι Έλληνες από άλλες περιοχές. Πλαισιώνουν και είναι αγαπητός ο δικός σας ο σύλλογος. Ναι, είναι πολύ αγαπητός, όχι επειδή είμαστε εμείς, αλλά εντάξει, και εμείς πηγαίνουμε παντού. Έχουν έρθει από το Γκιούτεσλο, από ό,τι είδα. Από ό,τι ξέρω, θα έρθουν και από το Μπίλεφερντ. Είχαν έρθει από το Πλέτεμπεργκ. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, να έχουμε καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και πάνω απ' όλα αγάπη και να είμαστε πάντα αγαπημένοι. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει και με βοήθεια της Ομοσπονδίας. Έχουμε γνωριστεί, έχουμε δεθεί σαν ομάδα και είναι όμορφο και ωραίο αυτό το πράγμα να βοηθάει ο ένας σύλλογος τον άλλον. Οι Έλληνες δεν είμαστε και τόσοι πολλοί στη Γερμανία και ειδικά οι πυρώτες και προσπαθούμε με όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται να βοηθάει ο ένας σύλλογος τον άλλον. Έχουμε απόψε εδώ από τον Μπίλεφελτ, από τον Γκιούτεσλο, έχουμε από το Πλέτεμπεργκ. Είναι πολύ όμορφο αυτό και το προσπαθούμε. Η δουλειά τώρα που γίνεται εδώ πέρα με την νεολαία, είπαμε και στην συνέντευξη που δώσαμε ότι προσπαθούμε να φέρουμε τη νέα γενιά κοντά μας, στα ήθη και τα έθιμά μας, να τους δώσουμε τα εφόδια ώστε αύριο μεθαύριο να το συνεχίσουν, να μην πεθάνει αυτή η προσπάθεια. Γιατί εδώ στη Γερμανία είναι, όπως σας είχα πει, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά ερίσματα στη νεολαία και εμείς προσπαθούμε από τη δικιά μας τη μεριά να την κρατήσουμε κοντά μας. Εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε την προσπάθεια αυτή. Είναι στα Σπάργανα βέβαια. Μένει ακόμα πολλή δουλειά, αλλά φαίνεται ότι έχετε βάλει καλά θεμέλια. Εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω και ιδιαίτερα χαιρετισμού στην πατρίδα μου και στα χωριά μου, στα Μελενά Πρεβέζης και στην Παντάνα Σάρτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Κάθε βράδυ, έξω από το σπίτι σου, να μ' εσύ σαρκώ το πουλαρκώ το πουλα και εγώ καλό παιδί. Εγώ θα σε φιλήσω μπασαρκάνα κι ας κάνω φυλακή. Να σκάσεις μπασαρκάνα, μπασαρκάνα. Εγώ είμαι σίγουρος.
Έχω τη χαρά και την τιμή στα πλαίσια της εκδήλωσης που κάνει ο Ηπειρώτικος Σύλλογος του Ανόβερου να σας παρουσιάσω και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας που έχει ιδρυθεί τον τελευταίο ένα μήνα. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά για τους στόχους που βάζουν, για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, στα πλαίσια ενός ΔΣ Νεολαίας, ενός πολιτιστικού συλλόγου. Είναι η συνέχεια, είναι το μέλλον αυτά τα παιδιά. Θα ξεκινήσω με την πρόεδρο. Καλησπέρα, παιδιά, χρόνια πολλά για τις ημέρες και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πείτε μου, πώς σας φάνηκε η ιδέα? Φαντάζομαι έγινε πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να ιδρύσετε ένα ΔΣ Νεολαίας. Πώς σας φάνηκε αυτό, ήταν μια πρόκληση για εσάς? Ναι, μας φάνηκε σαν μια πρόκληση και ενδιαφερόμασταν όλοι πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Πήγατε και πριν από λίγες ημέρες, βρεθήκατε και στον Ντίσελντορφ, έτσι δεν έγινε? Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ. Ήσουν. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό, όλη αυτή η εμπειρία, το ότι υπάρχουν άλλα ΔΣ Νεολαίες που έχουν πολύ περισσότερο καιρό από εσάς και κάνουν πολύ ωραία πράγματα? Ήταν πολύ ωραία εκεί πέρα, γιατί ήταν και πάρα πολλοί άλλοι που ήξεραν ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή ό,τι κάνουμε κι εμείς. Και ήταν έτσι ωραία να βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εσείς ουσιαστικά, παιδιά, είστε αυτοί που θα πάρετε τα ενία λίγο αργότερα, όταν οι πιο μεγάλοι, ίσως οι γονείς σας που είναι τώρα μέσα στο ΔΣ, να αποχωρήσουν. Θα είστε αυτοί που θα συνεχίσετε το έργο τους. Πώς το βλέπετε αυτό? Το βλέπετε ως κάτι το δύσκολο, κάτι το όμορφο, το ωραίο? Κυρίως κάτι το όμορφο, γιατί είναι ωραία να ξέρεις ότι μετά από καιρό ίσως το ξανακάνεις αυτό και αν σου αρέσει ίσως να το κάνεις και συνέχεια. Τι ηλικίες έχετε τώρα εσείς, παιδιά, για πείτε μου, τι ηλικίες είστε? 13 μέχρι 15. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε η ιδέα, λοιπόν? Θέλω να μου πεις και το όνομά σου. Είμαι ο Στάθης. Mm-hmm. Και εμένα με φωνέταν ωραίο. Ήθελα να μπω κιόλας από πολύ καιρό και είπα μετά να βάλω στόχο για να μπω. Εσένα πώς σου φαίνεται όλο αυτό, για πες μας. Θα ήθελα έτσι να μοιραστούμε λίγο και με τον κόσμο που μας βλέπει πίσω, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσο πολλά διοικητικά συμβούλια νεολαίας. Να τους δείξετε ίσως και το δρόμο. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό, για πείτε μου. Πολύ ωραία, γιατί είμαστε μία παρέα από το 2014 που χορεύουμε μαζί και απλώς θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό το πράγμα. Θα κάνετε δράσεις τώρα για τα Χριστούγεννα ή δεν ξέρω αργότερα αν ετοιμάζετε κάποια πράγματα, αν κάθεστε και κάνετε, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, μικρές σκέψεις για να δείτε πώς θα κινηθείτε? Μπορεί να κάνουμε κάτι, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Σκεφτόμαστε να κάνουμε διάφορες εκδρομές ή εκδηλώσεις, αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό, να μας πείτε και εσείς λίγο την άποψή σας? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο για νεολαία. Μπορούμε να μάθουμε και να δούμε έτσι πώς σκέφτονται και τι κάνουν οι μεγάλοι. Ναι, είναι ωραία, εντάξει. Και να το συνεχίσετε όλο αυτό έτσι, να χορεύετε, να είστε μέσα στους πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν οι γονείς σας και οι μεγαλύτεροι. Και εγώ συμφωνώ με τα παιδιά. Ό,τι είπαν ήταν σωστό και είναι τιμή μας να αναλάβουμε μετά από πολύ καιρό αυτή τη δουλειά που αναλάβουμε τώρα οι μεγάλοι μας. Θα θέλατε να στείλετε κάπου ευχές? Ναι, θα θέλαμε να στείλουμε στο χωριό μας, στην πόλη μας εκεί που μένουμε. Ναι. Εντάξει, τώρα για τα Χριστούγεννα. Εσύ από πού είσαι, από πού κατάγεσαι, Στάθη? Από την Πρέβεζα. Εκεί δεν έχω και τόσο πολλούς, επειδή έχουμε ένα σπίτι και είναι γιαγιά, παππούδες. Και με αρέσει να τους βλέπω, να πάω. Και τους εύχομαι καλό μήνα τώρα ακόμα, να έχουν ωραία γιορτή και να χαίρονται. Εγώ κατάγομαι από τη Φούρκα Ιωαννίνων. Εύχομαι να είναι όλοι καλά στην Ελλάδα, με την κρίση αυτή που περνάνε και ναι, αυτά. Να έχουν όμορφες γιορτές. Η υγεία πάνω απ' όλα και όμορφες γιορτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να συνεχίσετε το πολύ ωραίο σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Και αφού γνωρίσαμε και τα μεγαλύτερα παιδιά του συλλόγου, πάμε και στα πιτσιρικάκια μας, τα πολύ όμορφα παιδιά. Λοιπόν, θα μας πείτε τα ονόματά σας, θα μας πείτε κάποια χρόνια πολλά να δώσουμε στην Ελλάδα. Πώς σε λένε? Αλέξανδρο, κατάγομαι από τη Φούρκα Ιωαννίνων, χορεύω εδώ 4 χρόνια, μου αρέσει εδώ στο σύλλογο. Και πού θα πούμε χρόνια πολλά, ποιος μας βλέπει τώρα? Στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Θα μας πεις εσύ, πώς σε λένε?
Με λένε Δάφνη και έρχομαι από την Ελλάδα και μ' αρέσει που χορεύουμε. Και πού θα στείλουμε τα χρόνια πολλά αυτές τις μέρες? Στη γιαγιά και στο παππού. Την γιαγιά την Ελένη και το παππού το Κώστα και τη γιαγιά τη Δάφνη και το παππού το Θύμιο. Πώς σε λένε? Ιωάννα. Ιωάννα μου, πού θα στείλεις τα χρόνια πολλά? Πού θα πεις χρόνια πολλά? Στον παππού και στη γιαγιά που μας βλέπουνε? Εσένα πώς σε λένε? Σοφία. Σοφία. Χρόνια πολλά. Και καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Όπως εδώ στην Ελλάδα, έτσι και στην Ξενιτιά, οι υπηρώτες έχουν μάθει να γλεντούν με κλαρίνα και χορούς. Έτσι γίνεται και στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στο Ανόβερο, όπου ο Κώστας Κάκος και ο Κώστας Μπανιώτης ξεσήκωσαν το κοινό. Είχε μια μικρή κοντουλάκι και με λακρινή. Για βάλτε μας κρασί, να πηγούμε εγώ κι εσύ, να πηγούμε εγώ κι εσύ, αγάπη μου χρήση. Ρε μη με διώχνεις μάνα, γιατί ξένη η τυχιά. Δε θα βρω καλά ρήμα μάνα, αμε και διώλια. Αιντε μανούλα μου γλυκιά. Ρε ξένη η ενώ μου πολύ και παραπονέ με νόμορε ξένε μου και παραπονέ με νόμο. Γεια σου Βασίλη μου, αυλό. Μπορεί να ξένη τυχιά να σε χαίρεται κι εγώ έχω το καημό σου μωρέ ξένε μου, κι εγώ έχω το καημό σου.